στο πρώτο μέρος και δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με Γερμανία, θα μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Βασιλάκη, τον αθλητή του χάντμπολ, τον Κερκυραίο, ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Α, να το βλέπουμε και τον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, μας βλέπεις και μας ακούς? Καλησπέρα, Χρήστο μου. Καλώς τον, ναι. Είσαι καμπάνα, σε βλέπω. Καμπάνα που λέμε. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαι. Οι Γερμανοί με διατηρούν σε καλή φόρμα. Αλέξανδρε, πριν πάμε να μιλήσουμε για τη Γερμανία, για την Μπάιλιγκεν, θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε το καλοκαίρι, όχι αυτό που πέρασε, το προηγούμενο σε μια συνάντησή μας. Τότε λοιπόν είχες πάει στη Γαλλία, ήσουν στην Τουλούζ, αν θυμάμαι καλά, και είχες πάρει μεταγραφή για την Μπο Προβένς. Και μετά πήγες Κατάρ. Θέλεις λίγο να μας μιλήσεις για από εκεί που μείναμε, θέλω να προχωρήσουμε μέχρι το σήμερα. Το σκεπτικό μου ήταν να φύγω από τα 10 χρόνια που έπαιζα στη Γερμανία, να απολαύσω και να ζήσω ένα διαφορετικό πρωτάθλημα, το γαλλικό. Σκοπός ήταν, όπως προείπα, να κάτσω 2 χρόνια. Βέβαια, μεσολάβησε στο πρώτο εξάμηνο μια μεγάλη πρόκληση από το Κατάρ. Ήταν κάτι το οποίο δεν το σκέφτηκα. Υπέγραψα κατευθείαν. 6 μήνες έκατσα εκεί. Και στον ερχομό πίσω στην Ελλάδα έκατσα και σκέφτηκα τι θα μπορούσα να κάνω. Ή να συνεχίζω στη Γαλλία ή ανά εξάμηνο να έπεσα στο Κατάρ. Εκείνη τη στιγμή με ενημέρωσε ο μάνατζέρ μου που ήμουνα σε διακοπές στην Κέρκυρα. Το θυμάμαι. Και μου έστειλε μέσω του WhatsApp μία φωτογραφία με τους καλύτερους σκόρερ όλων των εποχών στη Γερμανία. Και μάλιστα, αν θυμάμαι χαρακτηριστικά, μου στέλνει το εξής μήνυμα. Αλέξ, το έχεις να περάσουμε στην πρώτη δεκάδα? Και του λέω, το έχω. Και έτσι έγινε η μεταγραφή. Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Και μετά από 2 μέρες ήρθα στη Γερμανία και υπέγραψα. Τόσο γρήγορα γίνονται όλα, Χρήστο μου, στη ζωή. Τόσο γρήγορα στη ζωή. Και μάλιστα, Άλεξ, αν θυμάμαι καλά, είχαμε κανονίσει και μία εκπομπή να κάνουμε και σε πρόλαβε η Μπάιλιγκεν, και σε πήρα από τα χέρια μου. Ακριβώς, ακριβώς. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήρθα εδώ. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο ξέρω πάρα πολύ καλά. Βέβαια, λείπω από την Γερμανία εδώ και 2 χρόνια και χρειάζομαι λίγο χρόνο για να προσαρμοστώ, να βρω πάλι τα πατήματά μου. Είναι δύσκολο στην αρχή, γιατί είναι τελείως διαφορετικό το επίπεδο στη Γαλλία. 6 μήνες στο Κατάρ ήταν πάλι πολύ πιο διαφορετικό και νομίζω ότι σιγά σιγά θα ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις της ομάδας, σε αυτά που με χρειάζεται, και γιατί όχι, σκοπός μου είναι και να παραμείνω στην ομάδα. Παράλληλα, όπως μιλάμε, βλέπουμε και κάποιες φωτογραφίες από την σελίδα της ομάδος της Μπάιλιγκεν στο Facebook, με κάποιες δικές σου έτσι στιγμές πρόσφατες από αγώνες τώρα τελευταία. Αλέξανδρε, να σε ρωτήσω κάτι. Είπες ότι επανήλθες στην Bundesliga, ένα δύσκολο, ίσως το πιο δύσκολο πρωτάθλημα της Ευρώπης, αν όχι του κόσμου, δεν ξέρω βέβαια πέρα από τα σύνορα τι γίνεται. Πώς σε δέχτηκαν εκεί οι Γερμανοί, γιατί η Μπάιλιγκεν, καταρχάς να ρωτήσω κάτι, πού είναι το Μπάιλιγκεν, έτσι γεωγραφικά λίγο, για να είναι κοντά στη Στουτγκάρδη, νομίζω. Το Μπάιλιγκεν είναι στη Στουτγκάρδη ακριβώς, είναι γύρω στα 75 χιλιόμετρα από Στουτγκάρδη. Μάλιστα. Με βολεύει, γιατί όταν θα τελειώσει το πρωτάθλημα, ο δρόμος για την Αγκώνα, που είναι να πάρω το πλοίο για Γουμενίτσα και Γουμενίτσα Κέρκυρα, δεν είναι μακρύς. Μάλιστα. Και βέβαια σε ρώταγα πριν ότι έχεις παίξει αντίπαλος σε αυτή την ομάδα όταν φόραγες τα χρώματα της Μέλσουγκεν, νομίζω, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Πώς αισθάνεσαι τώρα που θα παίξεις αντίπαλος, δεν ξέρω, έχεις παίξει ακόμα με τη Μέλσουγκεν? Όχι ακόμα, η πρώτη αγωνιστική που έπαιξε στο Μπάιλιγκεν ήταν μέσα στο Μέλσουγκεν και χάσανε με πολλά γκολ διαφορά. Χάσανε, ναι. Χάσανε, μάλιστα. Ήταν μια έκπληξη για μένα, γιατί όπως το έχω πει, όταν έδωσα μια συνέντευξη εδώ, μια συνέντευξη live στο στούντιο της ομάδας, ότι το Μπάιλιγκεν ήταν πελάτες μου όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Αυτό εκεί ήθελα να σε ρωτήσω. Επειδή δεν σου κρύβω, την είδα τη συνέντευξη. Την είδα στο YouTube τη συνέντευξη. Και μάλιστα έκανες και πλάκα εκεί. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η ίδια. Έκανες και πλάκα στον παρουσιαστή, του έλεγες, έχεις ωραίο που κάμισο, αυτή είναι? Ναι, μπράβο, ναι. Λοιπόν, την είδα τη συνέντευξη. Με βοήθησε και ένας καλός φίλος στη μετάφραση. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ο κόσμος εκεί, πώς είναι, Αλέξανδρε? Είναι εκδηλωτικός, πάει στο γήπεδο? Πώς αντιμετωπίζει τα παιχνίδια?
Εδώ στη Γερμανία είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι είναι στη Γαλλία. Είναι τα γήπεδα γεμάτα πριν καν ξεκινήσει η σεζόν. Δίνουν σε γύρω στο 80-70% του γηπέδου, δίνουν τα διαρκεία στα εισιτήρια και τα υπόλοιπα τα δίνουν σε ανθρώπους που θέλουν τελευταία στιγμή να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια. Είναι συνήθως, όχι συνήθως, είναι πάντα γεμάτα τα γήπεδα. Το δικό μας το γήπεδο χωράει γύρω στις 2.500 φιλάθλους, είναι γεμάτο συνέχεια. Παίξαμε ένα φιλικό της προάλλες και είχε 2.380 άτομα. Τι λες? Σε φιλικό παιχνίδι. Σε φιλικό. Είναι από τις πιο δύσκολες έδρες της Γερμανίας και μάλιστα έχασε το Κίελο, έχασε το Αμβούργο τώρα πριν από 3-4 εβδομάδες. Είναι η μοναδική ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή είναι αίτητη. Μάλιστα. Αλέξανδρε, στην έδρα της. Ναι, ναι. Είδα και τη βαθμολογία, είσαστε σε καλή βαθμολογική θέση, νομίζω 5-6 κάπου εκεί είσαστε. Ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδος φέτος, Αλέξανδρε, και παράλληλα πες μου αν στην ομάδα του Μπάλιγκεν υπάρχουν και άλλοι ξένοι εντός εισαγωγικών, δηλαδή είτε Έλληνες είτε μη Γερμανοί δηλαδή, είσαι ο μοναδικός ξένος στην ομάδα. Σίγουρα είμαι ο μοναδικός Έλληνας που αγωνίζεται στην Bundesliga. Ο μοναδικός Έλληνας. Ο μοναδικός Έλληνας. Είμαι ο τελευταίος των Μοϊκανών από τη χρυσή γενιά του 2004. Μάλιστα. Στην ομάδα μας υπάρχουν Σέρβοι, υπάρχουν Κροάτες, υπάρχει ένα μίξ γενικά. Αυτό επικρατεί στη Γερμανία. Αλλά υπάρχει μια καλή χημεία. Ο στόχος της ομάδας είναι να πλασαριστεί στην πρώτη δεκάδα. Αλλά βλέποντας οι θύνοντες και οι διοικούντες της ομάδας ότι η ομάδα πάει καλά, αρχίζουν και κάνουν όνειρα για Ευρώπη. Δειλά-δειλά. Μάλιστα. Βέβαια υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο δεν είχαν μεριμνήσει και βέβαια δεν το είχαν σκεφτεί κιόλας, είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς τραυματισμούς. Και οι τραυματισμοί μας έχουν πάει πίσω. Να σου δώσω να καταλάβεις από τη δικιά μου τη μεριά τη δεξιά, αυτή τη στιγμή είμαι ο μοναδικός αριστερόχειρας. Όλοι οι άλλοι είναι τραυματίες. Μάλιστα. Και τώρα ψάχνουμε λύση, βρούμε πώς θα το κάνουμε. Και περιμένουν όλοι ασφαλώς από σένα να κάνεις όλη τη δουλειά. Ακριβώς. Αλέξανδρε, όπως έχω πει και από την ομάδα, χρειάζομαι χρόνο, ναι, για να μπορέσω να τα ξέρετε και να αποδώσω. Ναι. Αλέξανδρε, μίλησε μας λίγο για τις διαφορές, δεν ξέρω, αγωνιστικά, παιχτικά, γιατί στην Bundesliga ήσουν πολλά χρόνια και πριν πας Γαλλία, έτσι δεν είναι? Και... Ναι, ακριβώς. Αγωνιζόμουν 10 χρόνια, Χριστό μου. 10 χρόνια, 10 χρόνια. Και όσον αφορά βέβαια το handball, τόσο σε Γαλλία και Κατάρ, όσο όμως και σε Ελλάδα. Να μην ξεχνάμε και την πατρίδα μας. Έτσι δεν είναι? Ποιες είναι οι διαφορές, οι βασικές διαφορές, Άλεξ? Οι διαφορές οι οποίες υπάρχουν είναι πάρα πολύ μεγάλες και τεράστιες. Υπάρχει οργάνωση, υπάρχει πειθαρχία, υπάρχει προγραμματισμός και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν στην ομάδα και επενδύουν σε ταλέντα. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες εδώ οι οποίες έχουν τα τσικό. Έχουν και δεύτερες και τρίτες ομάδες και που αγωνίζονται σε δεύτερη και τρίτη κατηγορία. Στην Ελλάδα αυτό είναι δύσκολο να το βρεις. Μάλλον πολύ σπάνιο. Υπάρχουν σοβαροί παράγοντες. Στη Γαλλία είναι πάνω κάτω τα ίδια πράγματα, αλλά δεν είναι τόσο πολύ οργανωμένα όπως είναι στη Γερμανία. Τώρα να μην μιλήσω για το Κατάρ, γιατί εκεί η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Εκεί έχασα την μπάλα μόλις πήγα, Χρήστο μου. Πραγματικά ήμουνα σε έναν άλλον κόσμο. Τελείως διαφορετικά τα πράγματα στο Κατάρ. Εντάξει, όπως προανέφερα, η Γερμανία είναι top σε πολλά επίπεδα. Και είναι όνειρο κάθε αθλητή να μπορέσει να αγωνιστεί, ειδικά στο handball, στη Γερμανία. Αλέξανδρε, μίλησε μου λίγο για τη ζωή. Φαντάζομαι, τη ζωή σου στη Γερμανία. Φαντάζομαι ότι εκεί προέχει η πειθαρχία, εκεί προέχει η σωστή κίνηση, έτσι. Δεν είναι αυτό που λέμε ό,τι να είναι. Γιατί από ό,τι κατάλαβα στο Κατάρ, κάπως έτσι ήταν η ιστορία. Αλλά και, ακριβώς. Και γενικά η ζωή όμως, έτσι, θα είναι διαφορετική. Ακριβώς. Στη Γερμανία εδώ σε ξέρουν, όπου και να βρίσκεσαι, υπάρχουν αφήσεις παντού. Όταν υπογράφει ένας παίκτης, υπάρχουν οι κατάλληλες διαφημίσεις για να προωθηθεί το προϊόν, πράγμα που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Και μάλιστα να πω ότι
Όπως προανέφερα, Χρήστο, είμαι ο τελευταίος των Μοϊκανών αυτή τη στιγμή, ο οποίος αγωνίζεται στη Γερμανία. Και να το πω έτσι, δεν έχει αξιωθεί η Ομοσπονδία να μπορέσει να προωθήσει το όνομά μου ή το όνομα άλλων Ελλήνων αθλητών, οι οποίοι αγωνίζουν στο εξωτερικό, για να υπάρχει κίνητρο για τα παιδάκια τα οποία θέλουν να γίνουν σαν και εμάς. Και μετά μιλάμε για οργάνωση και για πρόγραμμα. Μεγάλη κουβέντα αυτή που είπες, Άλεξ. Μεγάλη κουβέντα αυτή που είπες. Τώρα, εντάξει, μην πάμε μακριά. Είναι μια μικρογραφία της ελληνικής κοινωνίας. Τα ξέρεις. Κάποια στιγμή όμως, άμα θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά, δεν πρέπει να μπούμε σε στεγανά. Πρέπει λίγο να ανοίξουμε και τους ορίζοντές μας. Δεν νομίζω ότι η Ελλάδα όσο αφορά το handball θα έχει την πολυτέλεια να έχει αθλητές τέτοιου βεληνικού να αγωνίζουν στο εξωτερικό και μάλιστα σε υψηλά επίπεδα. Ήταν εκείνη η φουρνιά. Ναι, ήταν εκείνη η φουρνιά, Αλέξανδρε. Εκείνη η φουρνιά που νομίζω κάποια παιδιά παίζατε και μαζί στη Μελσούγκεν, έτσι, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ακριβώς. Ήμουν εγώ, ο Σάββας ο Καρυπίδης και ο Γρηγόριος ο Σανίκης, οι οποίοι γυρίσανε πίσω στην Ελλάδα. Ναι. Και αγωνίζονται τώρα με τα χρώματα του Αρχελάου ο Σαοκαρυπίδης και του Φιλίππου Σανίκης. Αλλά όπως είπα, πρέπει να εκμεταλλευτείς αυτό το προϊόν, Χρήστο μου. Αν δεν το εκμεταλλευτείς, δεν πρόκειται ποτέ να διαδοθεί το handball στην Ελλάδα στους μικρούς αθλητές. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Αυτή ήταν και η επόμενη ερώτηση που ήθελα να σου κάνω, το επόμενο σκαλιοπάτι. Όσον αφορά το handball στην Ελλάδα, υπήρξατε μια φουρνιά πολύ σπουδαία. Από εκεί και πέρα όμως το μέλλον, Αλέξανδρε, ποιο είναι το μέλλον? Γιατί θα μου πει κάποιος, σαν αντίλογο είναι, δεν υπάρχουν χρήματα. Αυτό το γνωρίζουμε και λοιπά. Έτσι, σε κάθε δραστηριότητα αθλητική, ο κουρουνός έχει κλείσει, χρήματα δεν υπάρχουν. Όμως, έτσι θα σβήσει το handball. Πού βαδίζει στην Ελλάδα? Θα σου δώσω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα, ένα 38 παράδειγμα. Αθλητές που αγωνίζονται βασικοί στην Εθνική Ελλάδος Ανδρών παίρνουν 400 και 300 και 500 ευρώ το μήνα από τις ομάδες τους. Για ποιο λόγο αυτός ο αθλητής να συνεχίσει να σπάει τα ποδάρια του στο γήπεδο και να μην γίνει σερβιτόρος, να μην γίνει μπάρμαν ή να πάει να μην γίνει οικοδόμος? Εξήγησέ μου. Για να κυνηγήσει το όνειρο που πιθανότατα η Ελλάδα δεν του δίνει. Και μην ξεχνάμε ότι παίζετε handball, έτσι. Δεν έχετε μία δουλειά η οποία θα δουλέψεις μέχρι τα 58, 60, 65 και μετά θα πάρεις τη σύνταξή σου. Είναι σοβαρό αυτό. Είναι πολύ σοβαρό. Δεν υπάρχουν εφόδια και δεν υπάρχει κίνητρο. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να έχουν ευαισθητοποιηθεί στις κατάλληλες θέσεις, δυστυχώς. Πολύ μπλα μπλα και ουσία τίποτα. Έχω κουραστεί να τα λέω όλα αυτά τα χρόνια, έχω γίνει κακός και για την Εθνική Ομάδα και για την Ομοσπονδία και δεν με ενδιαφέρει να σου πω την αλήθεια. Πάντα ήμουν άνθρωπος που τα έλεγα έξω από τα δόντια. Προτιμώ να κοιμάμαι ήσυχος, με τη συνείδησή μου ήσυχη. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Θα τα λέω μέχρι να πεθάνω και μέχρι να σταματήσω αυτό το άθλημα που μου έχει δώσει πραγματικά φαγητό και το έχω λατρέψει. Αλέξανδρε, κάθε κουβέντα μαζί σου είναι ευχάριστη, γιατί μιλάς, τα βγάνεις μέσα από την καρδιά σου. Θυμάμαι και την προηγούμενη φορά τα έβγαλες αυτά που έχεις στην καρδιά, τα έχεις και στο στόμα. Να γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω, όταν ξεκινούσες πιτσιρικάς από το ΦΕΑΚΑ, μετάνιωσες σήμερα για αυτό που έκανες τότε? Έχεις μετάνιωσες? Όχι, βέβαια. Όχι, έτσι. Όχι. Όχι, βέβαια. Θα το ξανά έκανα. Σε βλέπω, η έκφρασή σου τα λέει όλα. Θα το ξανά έκανα χίλιες φορές. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ή μάλιστα μπορώ να το πω ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός που έχω αυτούς τους γονείς που με προωθήσανε και με βοηθήσανε στο να κυνηγήσω, όντας μικρός, αυτό το όνειρο που ήθελα να κάνω. Και είμαι πάρα πολύ τυχερός που οι γονείς μου με στηρίξανε. Γιατί, είναι πολύ σημαντικό για ένα αθλητή ο οποίος κυνηγάει τα όνειρά του να έχει από πίσω ένα backup, να έχει από πίσω κάποιους γονείς, κάποιους φίλους, κάποια αδέλφια που να του δίνουν χρήσιμες συμβουλές. Και εγώ ήμουν πάρα πολύ τυχερός σε αυτό το τομέα. Σε τιμάει αυτό που λες και νομίζω το λες μέσα από την καρδιά σου.
Αλέξανδρε, θα γυρίσω πάλι στην επιστροφή σου στην Bundesliga. Λίγο πριν κλείσουμε τη σύνδεσή μας, γιατί η ώρα περνάει γρήγορα. Ήδη μιλάμε σχεδόν 20 λεπτά, αλλά είναι πάντα ευχάριστη η κουβέντα μαζί σου. Είναι πάντα ευχάριστη. Ήξερες ότι μετά την Γαλλία και το Κατάρ, όπου εκεί φαντάζομαι δεν θα είχες την προπόνηση, τη φυσική κατάσταση που χρειάζεται ένα σκληρό πρωτάθλημα όπως είναι η Bundesliga. Επέστρεψες λοιπόν στα θηρία. Θέλει τόλμη αυτό, έτσι. Θέλει τόλμη γιατί... θέλει τόλμη και θέλει φυσική κατάσταση. Και θέλει και ψυχολογική προεργασία. Όπως σου προείπα, η απόφασή μου το να πάω στην Γερμανία ήταν τελείως ξαφνική. Στόχος μου ήταν κάθε εξάμηνο να πήγαινα και να έπεσα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Που φαντάζομαι θα έκανες κάποιο καλό συμβόλαιο, φαντάζομαι, έτσι. Γιατί δεν είσαι και ο πιτσιρικάς των 20 ετών, να τα λέμε και αυτά. Θα έκανες ένα καλό συμβόλαιο και θα μπορούσες να τερματίσεις την καριέρα σου. Αλλά η επιμονή σου και το πάθος σου και επιθυμία σου να επιστρέψεις στα θηρία, στο καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης, αυτό κάτι λέει, Αλέξανδρε. Αυτό κάτι λέει. Εξού και ο λόγος, Χρήστο μου, επειδή είμαι άνθρωπος που ποτέ δεν κάνω κάτι χωρίς λόγο, που έκανα ένα τατουάζ για πρώτη φορά στη ζωή μου. Είναι ένα τατουάζ από τον πρόλογο αναφορά στον Γκρέκο του Νικόλαου Καζαντζάκη που λέει «Φτάσε όπου δεν μπορείς». Και αυτό πραγματικά σηματοδότησε τη ζωή μου, γιατί είμαι άνθρωπος πάντα που ξεπερνάω τα όρια μου. Θέλω κάθε μέρα που ξυπνώ να κάνω διαφορετικά πράγματα. Δεν μου αρέσει να μένω στάσιμος. Και είπα «Θα το κάνω και αυτό». Παρόλο που στην αρχή δεν θα αντέξω, γιατί είναι διαφορετική η ρυθμή. Στο Κατάρ πραγματικά έκανες ό,τι γούσταρες, έπαιρνες την μπάλα, σούταρες. Δεν σου λέγε κανείς κουβέντα, ήσουν σαν βασιλιάς εκεί, γιατί ήρθα σαν πολύ μεγάλο όνομα στο Κατάρ. Πήγα σαν πολύ μεγάλο όνομα στο Κατάρ. Στη Γερμανία είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί σε σέβονται πάρα πολύ. Πρέπει να είσαι πολύ σοβαρός, πρέπει να είσαι μετρημένος. Πρέπει να κάνεις προσεκτικές κινήσεις και πρέπει πάνω απ' όλα να μην δίνεις αφορμές. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Αλέξανδρε, είχα σκοπό απόψε να σου κάνω μια έκπληξη. Δεν έκατσε, αλλά αν παρακολουθείς εκπομπές μας στο μέλλον, δεν ξέρω τις βλέπεις μέσα από το ίντερνετ, θα υπάρξει. Θα υπάρξει. Παρ' όλα αυτά όμως, έτσι για να σε αποχαιρετήσω και να σε ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί φαντάζομαι πάρα πολλοί συμπατριώτες μας σε βλέπουν, είτε από το Corfu TV εδώ, είτε από το ίντερνετ, είτε από το ΝΟΤΕ TV δορυφορικά σε όλη την Ελλάδα στη θέση 667, απόψε έχεις γίνει φίρμα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω καταρχάς. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να πεις, γιατί μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε από εδώ στη Γαρίτσα, μιλάμε από εδώ στη Γερμανία. Έτσι δεν είναι? Όχι, μέναμε. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να πεις. Δύο πράγματα θέλω να πω, Χρήστο μου. Δύο πράγματα θέλω να πω. Το πρώτο είναι ότι θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ ακόμα μια φορά. Είσαι ένας εξαίσιος δημοσιογράφος, αντικειμενικός όλα αυτά τα χρόνια που σε ξέρω. Και με μεγάλη μου χαρά και τιμή, κάποια στιγμή όταν θα ειδωθούμε ξανά στο μέλλον, σου είχα δώσει μια φανέλα από το All-Star Game. Ναι, την έχω. Θα παίξει, του Μέλσουγγεν. Αυτή τη θέλω. Όταν έρθεις, τη θέλω. Είναι η φανέλα που πέρασα στους καλύτερους σκόρερ όλων των εποχών. Βεβαίως. Στην ιστορία της Γερμανίας. Το έλεγα και το μεσημέρι αυτό, εδώ σε μια εκπομπή που είχαμε τον Σπύρο τον Ρίκο, μεσημεριανή, ότι ο Αλέξης με την επανεμφάνιση στην Bundesliga και με τα γκολ που πέτυχε, πέρασε το Κρέτσε, Κέτσερ, πώς λέγεται ο πρώτος σκόρ? Το Στέφαν Κρέτσμαν, ναι. Τον Κρέτσμαν. Το λέγαμε το μεσημέρι και πραγματικά σου αξίζουν συγχαρητήρια. Παρ' όλα αυτά, πριν σε αποχαιρετήσω, δεν ξέρω, βλέπεις την εκπομπή από το ίντερνετ απόψε, πριν σε αποχαιρετήσω... Ναι, αλλά θέλω να πω κάτι τελευταίο πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Να το πεις. Θέλω να αναφερθώ στον πατέρα μου και θέλω να του πω, έστω και αν είμαι τόσο πολύ μακριά, ότι τον αγαπάω πολύ και να είναι δυνατός. Και ότι σύντομα θα τα πούμε πάλι από κοντά. Βεβαίως. Και στη μάνα μου να είναι δυνατή, να τον στηρίζω όπως το κάνει όλα αυτά τα χρόνια και στα αδέρφια μου να στηρίζουν αυτή την κατάσταση. Τους αγαπάω πάρα πολύ και μου λείπουνε.
Αλέξανδρε, και μόνο για τα λόγια αυτά που είπες, σου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Έχεις μία φοβερή οικογένεια, τους γνωρίζω όλους. Και τη μητέρα σου τη βλέπω σχεδόν καθημερινά και τα λέμε. Τους γνωρίζω όλους. Και... Αυτό δεν είναι πολύ καλό που είπες. Ορίστε. Αυτό δεν είναι πολύ καλό που είπες, που βλέπεις τη μάνα μου καθημερινά και τα λέτε. Σχεδόν καθημερινά. Είμαστε, μένουμε κοντά, σχεδόν. Πάντως, πραγματικά, μπράβο σου. Και σου εύχομαι ό,τι το καλύτερο στο δύσκολο αυτό πρωτάθλημα. Μας συγκίνησες όλους, σε βλέπω και εσένα συγκινημένο, μας συγκίνησες όλους. Και έτσι η μεγάλη έκπληξη θα είναι σε κάποια άλλη εκπομπή, επόμενη, θα σε ενημερώσω όταν είναι. Τώρα όμως θέλω να κλείσουμε με μερικά γκολ από τα ωραιότερα που έχεις βάλει στην Bundesliga κατά το παρελθόν. Να παρακαλέσω το κοντρόλ. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Και εγώ ευχαριστώ, Χρήστο μου, φιλιά σε όλους. Να περνάς καλά εκεί στη Γερμανία και να είσαι δυνατός. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Ευχαριστώ.